Πάμε εμείς παρακάτω τώρα να δούμε ένα περιστατικό που είχαμε στο Φαρμακονήσι. Για μία ακόμη φορά, λοιπόν, μια τουρκική ακτεωρός, η οποία έβαλε στο στόχαστρο σκάφος του ελληνικού λιμενικού που είχε πάει στα ελληνικά νερά, να το πούμε αυτό, στα χωρικά μας ύδατα, εντός χωρικών, ελληνικών χωρικών υδάτων, να ελέγξει τουρκικά αλλιευτικά που ψάρευαν παράνομα. Εμφανίστηκε και εκεί έγινε γλώσεις. Πραγματική μάχη, έτσι. Δείτε λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ. Έρχεται. Ρίξε, ρίξε! Αέρα, αέρα! Σε βίντεο! Ναι, το βγάλω. Οι λιμενικοί έχουν ακροβολιστεί στην Πρίμνη και προσπαθούν να αποφύγουν τη σύγκρουση. Έχουν αναχείραστα όπλα, προσπαθούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Προβαίνουν σε ρήψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα. Πάψε σύμβολο, πάψε! Τέρμα, τέρμα! Πάρτονε από πίσω! Πάρτονε! Πίσω! Πάρτονε! Στο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα η εφημερίδα Δημοκρατία βλέπετε καρέ-καρέ την προκλητική δραστηριότητα των Τούρκων στο Αιγαίο πριν από ένα μήνα. Έχουν παραβιάσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα, έχουν αυξήσει ταχύτητα και προσπαθούν να εμβολήσουν το σκάφος του λιμενικού. Επικρατεί ένταση. Οι Τούρκοι δεν κάνουν πίσω. Συνεχίζουν να προκαλούν. Την τελευταία στιγμή ο Τούρκος καπετάνιος στρέφει το τιμόνι του και μπαίνει πίσω από το ελληνικό σκάφος. Πλησιάζει επικίνδυνα. Περνάει ξυστά από το σκάφος του λιμενικού. Φαίνονται αποφασισμένοι για ένα θερμό επεισόδιο. Για 5 περίπου λεπτά μια μάχη εξελίσσεται στο Αιγαίο. Όλα ξεκίνησαν όταν 3 τουρκικά ψαράδικα βρισκόντουσαν στο Φαρμακονήσι και αλίευαν. Ανάμεσά τους και ένα ελληνικό ψαράδικο. Σήμανε συναγερμό στο λιμενικό. Πλωτό προσέγγισε τα τουρκικά αλιευτικά με σκοπό να αποχωρήσουν. Οι Τούρκοι όχι μόνο δεν έφυγαν, αλλά στο σημείο εμφανίστηκε και μια τουρκική ακτεώρος, η οποία κινήθηκε απειλητικά προς το σκάφος του λιμενικού. Οι λιμενικοί έκαναν αγώνα να αποφύγουν τη σύγκρουση και παράλληλα υπερασπίστηκαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η τουρκική ακτεωρός αποχώρησε από το σημείο κατευθυνόμενη ανατολικά προς τα τουρκικά παράλια. Άγρια πράγματα, ναυμαχία, άγρια πράγματα. Έτσι. Αυτή η δουλειά λοιπόν γίνεται πάρα πολύ συχνά. Μην κοιτάτε αυτά που μαθαίνουμε. Υπάρχουν και δεκάδες περιστατικά που δεν τα μαθαίνουμε. Εδώ τα παιδιά αυτά του λιμενικού είχαν την ψυχραιμία να αντιμετωπίσουν το περιστατικό αυτό. Χωρίς να έχουμε περαιτέρω ιστορίες. Πάντως, γιατί εκεί είναι ένα κλικ, ξέρεις, να ξεφύγεις. Είναι τρελαμένη η κατάσταση εδώ πέρα. Οπωσδήποτε. Διότι οπωσδήποτε. Όταν ο άλλος έχει έρθει στο δικό σου, στην δική σου θάλασσα. Εκεί ήταν αποφασισμένοι. Να σε εμβολήσει. Εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ δηλαδή. Οι άντρες του ελληνικού λιμενικού σκάφους ήταν αποφασισμένοι να πάνε για μάχη. Δηλαδή έτσι και το σκάφος το τουρκικό έπεφτε πάνω τους. Εδώ θα είχαμε ιστορίες. Θα είχαμε άγριες ιστορίες. Τους βλέπετε πώς έχει ανέβει η αδρεναλίνη. Ακούτε με τι μεγάλη ένταση μιλάνε. Αρχίζουν να πυροβολούν στον αέρα και τότε απομακρύνεται το τουρκικό σκάφος γιατί καταλαβαίνει ότι τα πράγματα εδώ δεν είναι αστεία. Και έτσι λοιπόν αποφεύχθηκαν στο περιστατικό αυτό τα χειρότερα. Και δεν είναι το μόνο περιστατικό προσοχή αυτό και εδώ, δεν είναι το μόνο περιστατικό. Είναι όχι, συχνά πυκνά αυτά τα περιστατικά, είναι αλλεπάλληλες οι προκλήσεις προκειμένου να γίνει στραβή. Ακριβώς. Γιατί πολλές φορές το έχουμε πει ότι προσπαθούν αυτό επιδιώκει η Τουρκία. Να μας χρεώσουν ένα επεισόδιο. Η Τουρκία επιδιώκει εδώ να ξεφύγει λίγο η κατάσταση από την ελληνική πλευρά. Να χρεώσει και να διαστρεβλώσει για μία ακόμη φορά το περιστατικό στην Τουρκία και να πάει σε ένα θερμό επεισόδιο. Ναι. Αυτό θέλει η Τουρκία. Εκεί το πάει καθημερινά στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο, στη θάλασσα, στον αέρα, οπουδήποτε θέλει να προκαλέσει ένα επεισόδιο, αλλά με υπαιτιότητα της Ελλάδας. Ναι, ναι. Να το χρεώσει την Ελλάδα.